Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη frame rate των Unboxholics, την εκπομπή που μιλάμε για video games, κινηματογράφο, τηλεοπτικές σειρές και ό,τι άλλο θέλουμε εμείς και γουστάρετε εσείς. Σήμερα έχω πλήρες set, πολύ πλήρες set. Έχουμε έναν Nike ο οποίος όλο και κάποιο ποδάρι σπάει ο διάολος και λείπει. Αλλά αυτή τη φορά τον έχουμε εδώ όμορφο, στα κίτρινα, έτοιμος για το Μουντιάλ. Τι γίνεται, κύριε Nike Ferrari? Καλησπέρα, όλα καλά. Sorry που έλειπα, όλο κάτι τύχαινε. Δεν πειράζει. Έχουμε φυσικά από κάτω τον. Το βασικό όλων, Γιώργο Πρίτσκα ή αλλιώς πρόεδρο. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Καλησπέρα, όλα καλά. Αυτό ήθελα να ακούσω για να ξεκινήσει καλά έτσι η εκπομπή. Θέλω να ακούω αυτό το καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και φυσικά έχουμε τον το δημοσιοκάφρο Θέμη Μπολτσή από τη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, αγαπημένο μου? Φίλε, αυτός ο χαρακτηρισμός δεν ξέρω γιατί. Γιατί όταν λες την επικαιρότητα είσαι σαν δημοσιογράφος, ρε φίλε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, άμα με βλέπετε να αλλάζω μπλουζάκι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν φταίω εγώ, υδρότα, στάζω, χάλια είμαι. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μεγάλη παραγωγή και χάλια. Πρέπει να αλλάζουμε ενδυμασίες. Βλέπεις τα καλυστία, η Μενεγάκη άλλαζε 8 φορέματα σε μία νύχτα. Εμείς να μην αλλάξουμε 2 μπλουζές. Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Πάμε με τα φρέσκα. Αποκαλύφθηκαν οι τιμές του Nintendo Switch Online στην Ελλάδα και γενικά μάθαμε μπόλικες νέες πληροφορίες για την online πλατφόρμα της Nintendo. Έκανε η CD Media από το επίσημο προφίλ της στο Facebook μια ανάρτηση, ρε παιδί μου, που έλεγε πλέον στα ελληνικά ποιες είναι οι τιμές που θα έχουμε κανονικά εμείς οι Έλληνες κάτοχοι του Switch. Ο ένας μήνας είναι στα 4 ευρώ, οι 3 μήνες στα 8 ευρώ και ο χρόνος στα 20 ευρώ. Μάλιστα. Και αν κάποιος θέλει οικογενειακό πακέτο, που μπορεί να το μοιραστεί νομίζω μέχρι και με 8 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο. Τόσα πολλά. Μπράβο. Ναι. Είναι στα 34 ευρώ και 99 λεπτά. Αυτό εντωμεταξύ για τα 8 άτομα δεν είναι για μία κονσόλα, είναι για πολλές κονσόλες. Οπότε μία παρέα μπορεί να τη βγαίνει, ξέρω εγώ, 4 ευρώ το άτομο όλο το χρόνο. Συνεχίζοντας τα της Nintendo τώρα. Αναδιευκρινίσω επίσης ότι μάθαμε ότι η υπηρεσία θα προσφέρει και cloud saves. Οπότε αυτό το πρόβλημα με το να φέρεις κάπως τα saves από την κονσόλα λύνεται. Να κάνουμε το σταυρό μας. Περίμενε. Υπάρχει μια πολύ κακή διευκρίνηση σε αυτό. Δυστυχώς αυτό προσφέρεται μόνο για τους συνδρομητές. Ναι. Δηλαδή έχεις cloud save μόνο αν πληρώνεις 20 ευρώ το χρόνο. Ναι, το οποίο κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Σε κονσόλα του 2018 σίγουρα δεν είναι. Αλλά από τη στιγμή, ξέρεις τι, που δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική, όπως είναι στο PlayStation, μπορείς να κάνεις backup save σε κάποιο USB, ας πούμε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εναλλακτική να κάνεις τα save σου, θα έπαιρνε ένα τζάμπα αυτό. Το χαρακτηριστικό κάνει με όψη μου. Σίγουρα. Αλλά Γιώργο, θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, αν μου μη γίνεται το δικό σου το Switch κατεστρεφόταν, να ξέρεις ότι θα έχανες 150 και 200 ώρες από το Zelda σου, από το χι παιχνίδι σου κτλ. Έτσι. Δεν το συζητάμε ότι ήταν απαραίτητο. Μιλάμε για σκηνικά 1995 και κάρτες. Α, έχανες την κάρτα, τελείωσαν τα save σου. Δεν παίζουν αυτά. Ναι. Έστω και έτσι. Αλλά ναι, είναι λίγο εκβιασμός αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Παρόλο που η τιμή είναι καλή και νομίζω αναγνωρίζει και η ίδια ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ακόμα. PSN και Xbox Live και τα λοιπά. Όχι. Ναι, σε κάποια πράγματα, όπως το ότι συνεχίζει να εμπιστεύεται αυτό το app στα κινητά, τα οποία δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, ακόμα δεν έχει καταλάβει κανείς. Ναι. Και επίσης φαίνεται να εγκαταλείπει τη Virtual Console, με τη μορφή που την ξέραμε τουλάχιστον, καθώς θα προσφέρει μαζί με αυτά 20 ευρώ 20 παιχνίδια του NES, συν online στα περισσότερα από αυτά, δεν ξέρω αν είναι σε όλα. Πάντως κάποια σίγουρα έχουν και online κομμάτι πλέον που προστίθεται. Αλλά από εκεί και πέρα είπαμε ότι δεν έχουμε ακόμα σχέδια για Virtual Console και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Υποψιάζομαι ότι θέλουν να αρμέξουν συσταγωγικά αυτό την βιβλιοθήκη τους μέσα από classic consoles, από mini. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μάλιστα. Γενικά είναι ένας τομέας που θέλει λίγο δουλειά η Nintendo, γιατί ακόμα στην κονσόλα πρέπει να στέλνεις συνταγμένες για να κάνεις. Δεν θέλει λίγη δουλειά, θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα το online. Και ξαναλέω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να βάλει τον κόλλο της κάτω και σε μια τέτοια κονσόλα που αυτή τη φορά δεν είναι Wii U, αλλά τα πηγαίνει περίφημα σε πωλήσεις και εμπορικά,
Αυτά δεν πρέπει να μένουν πίσω. Δεν γίνεται δηλαδή να ζούμε στο 2018 να έχεις μια κονσόλα που πηγαίνει τρένο στις πωλήσεις και να μην έχεις cloud saves και να μην έχεις κάποιες πολύ βασικές λειτουργίες online σε μια τέτοια κονσόλα. Έχεις άπειρα παιχνίδια, έχεις ένα πολύ πλήρες πλέον shop. Δεν παίζουν με αυτά, δούλεψε, κάτσε κάτι κάνε και φτιάξε σωστά την online πλατφόρμα σου. Και τώρα ειδικά που ζητάς χρήματα, τώρα είναι που πλέον δεν περνάει ούτε το τουλάχιστον είναι τζάμπα. Τώρα δεν είναι τζάμπα που σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής, από όταν ξεκινήσει δηλαδή, οι δικαιολογίες της Nintendo έχουν τελειώσει. Συμφωνώ απόλυτα. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε στα της Nintendo, είχαμε μία είδηση μέσα στην εβδομάδα ότι η εταιρεία αρχίζει να προσλαμβάνει για άτομα που θα εργαστούν στο The Legend of Zelda franchise και ενδεχομένως να ξεκινάνε διαδικασίες παραγωγής του επόμενου κεφαλαίου της σειράς, είτε πρόκειται για διάδοχο του Breath of the Wild, είτε για κάποιο παιχνίδι για mobile συσκευές, άγνωστο προς το παρόν. Θα μας πει και ο Nike που έχει σακατέψει νομίζω πιο πολύ από όλους το παιχνίδι. Νομίζω ότι το επόμενο Zelda είναι πιο σημαντικό από το Breath of the Wild, γιατί όπως έχω πει εγώ πολλές φορές και στο παρελθόν, το Breath of the Wild, αν και συγκλονιστικό, νιώθω ότι σαν να του έλειπε το βασικό παιχνίδι από θέμα Zelda, παλιών Zelda, Dungeons κτλ. Εάν δούμε το επόμενο Zelda με τη δομή του Breath of the Wild, αλλά με τα Zelda, κανονικά Zelda στοιχεία μέσα, με το σενάριο, με τα cutscenes, νομίζω ότι τότε θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι όντως έχουμε το τέλειο παιχνίδι. Και αν εξελίξουν και τους μηχανισμούς που ήδη γνωρίζουμε από το Breath of the Wild, τότε Nike πιστεύω ότι θα ξεφύγει το πράγμα. Εσύ πώς το βλέπεις? Σίγουρα αυτά ισχύουν. Απλά εγώ θεωρώ ότι το επόμενο, δηλαδή τώρα που προσλαμβάνουν, λογικά προσλαμβάνουν για το επόμενο handheld Zelda. Ναι. Διότι πάλι δηλαδή το επόμενο να είναι πάλι στο Switch PS, αντί κάπου αλλού, λίγο, όσο να είναι μεσολαβεί ένα handheld μετά ή ένα-δύο handhelds, μετά βγαίνει ένα κανονικό. Α, εσύ πιστεύεις ότι είναι για κάποιο handheld, γιατί και το Breath of the Wild handheld το λες? Ναι, ενώ για το 3DS πες, ας πούμε. Λες, πριτσκάς. Νομίζω ο διαχωρισμός που πρέπει να κάνουμε πλέον είναι τα 2D και τα 3D Zelda. Mm. Ναι, ίσως επειδή τα 2D είναι μια κατηγορία από μόνοι τους πλέον, τα Zelda, ναι, που συνεχίζουν, ας πούμε, στο τέτοιο του A Link to the Past, στην κληρονομιά που έχει αφήσει το Link to the Past. Ναι. Ξέρεις κάτι, αυτό που λέει ο Nike δεν θα με χαλούσε να βλέπαμε κάτι με τους μηχανισμούς του Breath of the Wild σε 2D Zelda. Κάτι πιο μικρό, πιο συμμαζεμένο. Αν θυμάστε κιόλας, στην ανάπτυξη του Breath of the Wild, στο prototype, ας πούμε, του gameplay, στην αρχή όταν πειραματιζόντουσαν, είχαν φτιάξει όλα τα συστήματα αυτά σε δυσδιάστατο, ναι, περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι. Μόνο, ναι, και μόνο για να δουν πώς λειτουργούν κτλ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν αυτό εξελιχθεί σε κάποιο 2D Zelda που λέει και ο Nike. Εγώ πάντως πιστεύω ότι επειδή τα assets του Breath of the Wild είναι εκεί, δεν χρειάζονται πλέον 5-6 χρόνια για το νέο Zelda. Θα κάνουν κάτι σαν το Majora's Mask, το οποίο χρησιμοποίησε το Ocarina of Time για να διηγηθεί κάτι φρέσκο. Νομίζω ότι στο ίδιο στυλ θα είναι και το επόμενο Zelda και δεν θα μου έκανε εντύπωση αν βγήκε του χρόνου. Το δηλαδή να έχει 2 χρόνια ανάπτυξης, ναι, δεν θα μου έκανε εντύπωση. Σαν κάτι πιο συμμαζεμένο, Breath of the Wild 2, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Έτσι κι αλλιώς το δύσκολο ήταν να δημιουργήσουν τους μηχανισμούς, έτσι, και όλη αυτή τη φιλοσοφία να αναπτύξουν. Τώρα, εφόσον τα έχουν έτοιμα... Μπράβο, και επειδή υπάρχει έδαφος, ναι, για ανάπτυξη μεγάλο, νομίζω θα ήταν όπως είναι το... Βγήκε το Galaxy 2 μετά το Galaxy, σχετικά, ναι, κοντά, ναι, πιστεύω, ναι, κάτι, ναι, παρόμοιο, ναι, 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 μπορεί, ναι, ναι, να συμβεί και τώρα. Κατάλαβα. Μάλιστα, Θέμη, παρακάτω. Τέλος πάντων, συνεχίζοντας, πλησιάζουμε την επίσημη και μεγάλη αποκάλυψη του Black Ops 4 μέσα στο μήνα. Και έτσι τα στελέχη της Activision δεν κρατιούνται και ξεκίνησαν να κάνουν εντυπωσιακές δηλώσεις. Συγκεκριμένα είπανε ότι το Black Ops 4 θα είναι πρωτοποριακό για το είδος και θα έχει συναρπαστικές εξελίξεις. Στο campaign.
Στο campaign, αν έχει campaign. Επίτηδες το πέταξε, ξέρω τι μαλακισμένο είναι. Ναι, θα είναι πρωτοποριακό. Θα είναι το πρώτο που δεν θα έχει campaign. Γι' αυτό πρωτοποριακό. Τέλος πάντων, βγήκε ο Chief Operational Officer, νομίζω, COO τέλος πάντων, της Activision και έκανε διθυραμμικά σχόλια και για την Treyarch. Λέει ότι είναι φανταστική ομάδα ανάπτυξης με βαθιά κατανόηση του first person είδους και τα λοιπά. Κοιτάξτε το, κοιτάξτε το χαμόγελο πολύ που έχει ο Πρίτσκα στα χείλη του. Θέλω, όση ώρα μιλάς Θέμη, έχεις ένα Πρίτσκα ο οποίος γυλάει σε φάση, σε φάση «Αχ ρε πούστη, δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να το πω». Όχι, δεν θα μιλήσει. Όχι ρε, όχι θα μιλήσει. Εντάξει, όχι. Όχι, πες του, τώρα έχω... Έλα, πες. Χωρίς παρεξήγηση, ό,τι πιο ανούσιο έχω ακούσει, ας πούμε, τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, κάποιος τέλεχος της εταιρείας διαφημίζει, λέει καλά λόγια για το παιχνίδι που αναπτύσσει η εταιρεία του, ας πούμε. Και αυτό πρωτοποριακό. Ναι. Okay. Το νέο μας παιχνίδι, παιδιά, θα είναι τέλειο. Θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα είναι πάρα πολύ καλό, αγοράστε το. Η Treyarch έχει βαθιά γνώση του first person. Αυτός έχει γνώση του first person για να μιλήσει για την Treyarch. Τέλος πάντων, την προσπερνάμε λοιπόν την είδηση. Όλα αυτά δεν ισχύουν μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, προσπερνώντας αυτή την είδηση, η Activision έκανε και άλλες δηλώσεις, οι οποίες δεν είναι για δικό της παιχνίδι αυτή τη φορά. Και συγκεκριμένα είπαν ότι η τεράστια επιτυχία που σημειώνει το Fortnite τους έχει επηρεάσει και αυτούς. Ας το διάλο. Ας το διάλο. Και ενδεχομένως να αλλάξει μερικά από τα πλάνα της. Μη μου πεις τώρα ότι θα έχουμε και τίποτα Battle Royale σε αυτά τα νέα multiplayer. Θα τρελαθώ. Θα πέσω από τα σύννεφα. Θα αυτοκτονήσω. Δεν σταματάμε εκεί όμως με το Fortnite, γιατί δεν γίνεται να λείπουν τα Battle Royale από τα frame rate πλέον. Συγκεκριμένα η Epic Games ανακοίνωσε ένα πολύ μεγάλο event, το οποίο έχει ξεκινήσει από σήμερα που γράφουμε την εκπομπή, για το Fortnite Battle Royale, το οποίο φέρνει τον Thanos από το Avengers Infinity War στο παιχνίδι. Φίλε, δεν θα φέρνουν μόνο, με τέτοια επιτυχία δεν θα φέρουν μόνο τον Thanos, φίλε, και τη Μενεγάκη θα φέρουν και την Αταλία Γερμανού θα φέρουν και σένα και εμένα, όλους θα μας φέρουν εκεί πέρα μέσα, να το ξέρεις. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ο Θάνος είναι με όλα τα πετράδια στο γάντι του ή... Ναι. Παίζεις κανονικά. Βρίσκεις το γάντι μέσα στο μάτς και όταν το παίρνεις μεταμορφώνεσαι σε Θάνος και παίζεις. Εντάξει, είναι λίγο πιο... Και κάνεις απλά αυτό. Όχι, είναι λίγο πιο είπε η έκδοση του. Κάνεις αυτό μπάλα. και στους υπολογιστές όσων παίζουν. Και βγαίνει μια φλόγα και σταματάει. Μάλιστα. Συνεχίζουμε στο Fortnite, έχω άλλες δύο ειδήσεις. Συγκεκριμένα μάθαμε ότι το παιχνίδι έχει καταβροθήσει και το LOL και το PUBG στα νούμερα τηλεθέας στο Twitch. Συγκεκριμένα τον προηγούμενο μήνα, αν αθροίσει κανείς τις ώρες του LOL και τις ώρες του PUBG, δεν φτάνουν τις ώρες που είδε ο κόσμος Fortnite. Μαζεύει 126 εκατομμύρια ώρες τηλεθέαση το μήνα. Τεράστια νούμερα. Και τέλος, Σάκη, ο φίλος σου, ο φίλος μας βασικά, ο Conor McGregor, κατά κάποιο τρόπο έχει αφήσει το στίγμα του στο Fortnite, αφού μπήκε ένα νέο emote στο παιχνίδι, ένας νέος πανηγυρισμός, ο οποίος πρακτικά μιμείται το γνωστό του περπάτημα. Το έτσι που πηγαίνει, ε. Ναι. Απλά δεν το λένε McGregor και τέτοια, γιατί εκεί θέλουν καμιά 25-30 εκατομμύρια για να το βάλουν, οπότε ας κάνουμε ένα που μοιάζει με τον McGregor, okay. Το κάνουν, ναι. Okay. Αυτό είναι λόγος να παίξω το παιχνίδι. Τώρα θα το ξεκινήσω, αύριο το πρωί. Πέρα από αυτή την κουλή είδηση, όμως, είχαμε και άλλη κουλή είδηση μέσα στην εβδομάδα. Συγκεκριμένα, ο Μπουφόν, ο θρυλικός τερματοφύλακας της Juventus, ανακοίνωσε συνεργασία του με το World of Tanks και θα γίνει χαρακτήρας μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα νομίζω όλες οι ειδήσεις είναι τρολάρισμα, έτσι, φτάνει στα γέλια. Ο Μπουφόν, ο τερματοφύλακας της Juventus με το World of Tanks, ναι, τώρα τα ακούμπωσα στο μυαλό μου.
Μα πώς γίνεται να μας είχε διαφύγει αυτό το πράγμα. Ώρες, είμαστε πολύ, πολύ, πολύ βλάχοι τελικά, ρε πούστη μου. Χάλια είμαστε. Μα πώς δεν το είχα σκεφτεί, και πώς δεν το είχα σκεφτεί, δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, είμαστε... σε λίγο θα φέρουν tanks στο FIFA. Το επόμενο update που θα ανακοινώσει το FIFA είναι θα παίζεις με tanks. Τέλος πάντων, έχω σημειωμένες και άλλες ειδησούλες να σχολιάσουμε, οι οποίες είναι πιο normal. Μάθαμε για το Shadow of the Tomb Raider πως πάλι η Λάρα δεν θα έχει την κλασική της εμφάνιση, δεν θα πάρει την κλασική της εμφάνιση με το σορτσάκι και τα κλασικά της δύο πιστόλια. Και τα τρίγωνα βυζιά. Ναι, είπε ότι βγήκαν οι δημιουργοί του παιχνιδιού και δήλωσαν ότι δεν θέλαμε αυτό. Είναι η καθοριστική στιγμή της τριλογίας, λέει, και δεν θα τις βάλουμε σορτσάκια και τέτοια πράγματα. Okay. Θα έχει πάλι για όπλο το τόξο και τα λοιπά. Θα τις έχουν μπούργα και τέτοια. Δεν θα την έχουν καθόλου προκλητική. Οπότε, αυτό θέλουν να πούν. Θέλουν να πούνε, δεν ξέρω τι θέλουν να πούνε, δεν θα είναι η παλιά Λάρα. Okay. Μπορεί, ξέρω εγώ, μπορεί να τα παίρνει στο τέλος και να μην θέλουν να το αφήσουν ως μεγάλη έκπληξη. Okay. Τέλος πάντων, μάθαμε για κάτι που σχολιάσαμε και στο προηγούμενο frame rate. Για τον God of War επίσημα νούμερα. Συγκεκριμένα το παιχνίδι τα έχει καταστρέψει όλα και πούλησε σε 3 μέρες 3 εκατομμύρια αντίτυπα. Παραπάνω από 3 εκατομμύρια βασικά, 3,1 εκατομμύρια. Αναμενόμενο, ναι. Και συνεχίζει εξαιρετικά και στην Αγγλία, στα UK charts για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή. Είχαμε πολλές νέες εικόνες από το Red Dead Redemption 2 και πληροφορίες από διάφορα ξένα μέσα. Βλέπετε μερικές από αυτές στην οθόνη σας τώρα. Τις οποίες τις βλέπεις και σου τρέχουν τα σάλια, έτσι που τα βλέπεις με αυτό το φωτορεαλισμό, τα φώτα, τους φωτισμούς, συγγνώμη, το στυλάκι. Και μετά το τελευταίο τρέιλερ, εγώ δεν είμαι καλά. Τρέμω. Ναι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό υλικό. Και τέλος. Συγγνώμη, ναι, Θέμη, πριν προχωρήσουμε, εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, που διάβασα για το Red Dead, πέρα από το τεχνικό τομέα, τον οπτικό, έχουν δουλέψει πολύ και στην τεχνητή νοημοσύνη, λένε, του κόσμου γενικότερα και στις αντιδράσεις προς τον παίχτη. Πολύ σημαντικό για τα open world. Πολύ σημαντικό και πραγματικά περιμένω να δω στην πράξη πώς λειτουργεί. Μάλιστα. Όλοι μας. Ναι. Και τέλος, δύο ειδήσεις που συνδέονται και με αυτό που θα συζητήσουμε σε λιγάκι στο θέμα της εβδομάδας. Μάθαμε ότι η Square Enix θα έχει συνέντευξη τύπου φέτος στην E3 και θα παρουσιάσει... Έχει να δείξει πράγματα, ναι. Ναι, θα παρουσιάσει όμορφα πραγματάκια, οπότε, που τα τελευταία χρόνια έλειπε. Και τέλος, είχαμε δηλώσεις και από το Xbox. Πάλι σε φάση θα είναι η καλύτερη E3 που έχουμε κάνει κτλ. Με πολλά νέα παιχνίδια κτλ. Βλέπω το Θέμη, δεν κρατήθηκε. Είναι 3 χρόνια, μας μεταφέρει την ίδια είδηση στο frame rate. Γι' αυτό γελάω. Είναι τρίτη, νιώθω λίγο ντεζαβού. Τρίτη χρονιά σε frame rate που ο Θέμης. Ο Φίλης Πέσσερ είπε ότι αυτή τη φορά θα είναι η καλύτερη χρονιά με νέα παιχνίδια. Τρίτη και φαρμακερή. Λοιπόν, ας συζητήσουμε. Εγώ λέω να μην το αναπτύξουμε τώρα, να το αφήσουμε για το θέμα της εβδομάδας που είναι σχετικό. Αν δεν έχουμε άλλη επικαιρότητα, να προχωρήσουμε παρακάτω. Όχι. Είδανε ήδη και τις δηλώσεις στην οθόνη τους, οπότε πάμε στο θέμα της εβδομάδας. Πάμε λοιπόν στο θέμα της εβδομάδας. Βρισκόμαστε ένα μήνα και κάτι ψηλά πριν την πολύ μεγάλη στιγμή της E3, η οποία ξαναλέω φέτος θα είναι λίγο ιδιαίτερη στους Unboxholics, αλλά πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κλίμα. Βέβαια η βιομηχανία ήδη αρχίζει και χορεύει στους ρυθμούς της E3 και αυτή την εβδομάδα εγώ έλεγα, παιδιά, να συζητήσουμε για το... Δεν θα κάνουμε προβλέψεις, θα γίνουν πιο σχετικές εκπομπές πάνω στην E3. Απλά θα παίξουν πάλι στοιχηματάκια και τέτοια πράγματα. Κλασικά, όμορφα, ωραία, εδώ στους Unboxholics. Ναι. Απλά θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το κλίμα που επικρατεί λίγο πριν, για το τι περιμένουμε στο περίπου να δούμε στην E3. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Θεωρώ ότι αυτή η E3 είναι η τελευταία E3 που θα αφορά αποκλειστικά τις κονσόλες της τρέχουσας γενιάς.
τις ήδη υπάρχουσες κονσόλες. Νομίζω ότι από την επόμενη E3 όχι μόνο θα δούμε νέες κονσόλες, ανακοίνωση νέων κονσολών, αλλά θα βλέπουμε και παιχνίδια που θα ανακοινώνονται για εκείνες τις κονσόλες. Όχι ότι θα σταματήσουν να υποστηρίζονται οι ήδη υπάρχουσες, απλά θα έχουμε μπει σε ένα, σιγά σιγά σε ένα νέο πεδίο των νέων κονσολών. Νομίζω ότι σε αυτή την E3 δεν θα ακούσουμε τίποτα για νέες κονσόλες, πέρα από τίποτα σπόντες και τέτοια και υπαινιγμούς, δεν νομίζω να παίξουμε, να παιχτεί κάτι τέλος πάντων σε νέα κονσόλα. Οπότε θα ήθελα λίγο να ακούσω από όλους σας το πώς βλέπει αυτή την E3 ο καθένας ξεχωριστά σχετικά με τις τρεις μεγάλες κατασκευάστριες, αλλά και στο σύνολο των εταιριών που θα είναι στην E3. Και θα ξεκινήσω με τον Nike που δεν τον ακούμε συχνά, γιατί τον έχουμε χάσει τελευταία. Nike, θέλω μια δικιά σου εικόνα για το που βλέπεις Microsoft, Sony, Nintendo κτλ. Εντάχει. Ναι, λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη γιορτή του κόσμου. Τη Χριστούγεννα, την Πάσχα, για μένα είναι η E3, Gaming for the Win. Η Microsoft είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό και το μεγαλύτερο στοίχημα, γιατί θέλουμε επιτέλους, ναι, να έχει πολύ καλύτερη E3, αλλά τη θέλουμε στα επίπεδα που όντως να ανταγωνιστεί τη Sony, δηλαδή να κάνει το λίγο τη Sony, το σβέρκο της έστω λίγο να δρώσει, να πει, παιδιά, τι, θα όντως θα βγάλει παιχνίδια, να δούμε παιχνίδια. Ξέρουμε ότι η Sony θα βγάλει τόσα παιχνίδια. Η Microsoft από τις ανακοινώσεις, δηλαδή παραπάνω ακυρώνει παρά να κυκλοφορεί. Θέλουμε να είναι υγιή ανταγωνισμών τριών εταιριών, παρά να αφήνει η Microsoft τη Sony να κάνει ό,τι θέλει. Ο Phil Spencer όλο λέει και δεν κάνει πράξεις όσο θέλουμε. Κοίταξε, ενώ πρέπει. Εάν πούμε ότι έχει διορθώσει hardware, έχει διορθώσει πλατφόρμα, της μένει το τρίτο και το βασικότερο. Το βασικότερο. Έχει και έχει την ισχυρότερη κονσόλα τώρα. Okay, ωραία τα multi-platforms, μια χαρά, 4K ξέρω εγώ, αλλά τα exclusive. Χρειάζεται exclusive. Όταν ο άλλος πηγαίνει στο κατάστημα και έχει επιλογή Microsoft, Xbox One ή PS4 και πρέπει να πάρει μία κονσόλα, εντάξει, Xbox One X και PS4 Pro, που οι διαφορές στο 4K και τα λοιπά, ναι μεν υπάρχουν, κάπου είναι λίγο πιο αισθητές, κάπου όχι τόσο, εγώ θα τα βάζα στο ίδιο πράγμα. Είναι και οι δύο πανέμορφες κονσόλες και απόδειξη είναι το God of War και τα λοιπά και τα λοιπά. Και οι δύο μπορούν να παράγουν εξαιρετικά γραφικά σε υψηλές αναλύσεις. Με τεχνικές, ναι. Με μη τεχνικές, όπως θέλεις πες το. True 4K, μη True 4K, είναι το ίδιο πράγμα πάνω κάτω. Η Microsoft κερδίζει τις λεπτομέρειες στο hardware. Όταν έχει λοιπόν μία επιλογή και πρέπει να διαλέξει μία από τις δύο κονσόλες, αυτό που θα τον κερδίσει δεν είναι το 20% μεγαλύτερη δύναμη, ούτε το καλύτερο και πιο γρήγορο μενού και πλατφόρμα. Αυτό που θα τον κερδίσει είναι ότι, για να δω εδώ αδερφέ, έχω να παίξω God of War, Hipsy, The Last of Us κτλ. Έτσι, έχω όλα τα multi-platform, έχω όλα τα indies, έχω όμως και αυτά τα γιγαντιαία που δεν μπορώ να τα παίξω σε άλλη πλατφόρμα. Αυτά είναι που καθορίζουν και βγάζουν νικητή στον έναν που θα πάει στο κατάστημα να αγοράσει την κονσόλα. Ό,τι συζητάμε δεν αφορούν αυτούς που έχουν και μπορούν να αγοράσουν και τις δύο κονσόλες. Εντάξει, μιλάμε ότι οι διαφορές εκεί όμως θα κρυθούν. Ότι ο άλλος πρέπει να αγοράσει μία από τις δύο. Και εκεί η Microsoft είναι πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω. Ναι. Δηλαδή, ο τόρος γίνεται. Δηλαδή, τι καλύτερο από το να χαιρόμαστε όλοι μια κυκλοφορία του βεληνικού του God of War, του βεληνικού του Zelda, του Mario Odyssey. Γιατί η Microsoft να μην χαίρει τέτοια κυκλοφορία, ας πούμε. Όχι, γιατί τις να μην λείπουν. Και όσες μεγάλες κυκλοφορίες μας πουλούσε τόσο καιρό και διαφήμιζε. Ναι, ήταν λίγο υποτονικές. Ήτανε από μέτριες έως χλιαρά συμπαθητικές, έτσι. Ναι. Δηλαδή με εξαίρεση το God of War και το Gears of War 4 και κανά δυο indies έτσι μικρά τύπου Cuphead και Ori, δεν έχει κάτι. Και το Forza, εντάξει, το οποίο έχει σταθερή. Ναι, που και πάλι τον Gears of War
4, δεν, ήταν, δεν είναι της, του επίπεδου ή ξέρεις εκείνον το χλιδάτο, το βαρβάτο Gears 1, 2, 3. Ακόμα και το Halo, ατόνισε, υποτόνισε. Καλά, άστο το Halo. Άστο. Οπότε Halo. Κάπως, εντάξει, έχει τα χρήματα, απλά η φάση είναι ότι εάν αρκείτε στα έσοδα του store, της συνδρομής, του... δεν ξέρω. Εμένα αυτό είναι που με τρομάζει, γιατί και ο Θέμης μπορεί να μας τα πει αυτά. Και τα έλεγε νομίζω και στο προηγούμενο frame rate, πότε ήτανε, ότι έχει τρομερά έσοδα από το Game Pass, από το Xbox Live. Ναι. Σαν επιχείρηση πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Και δεν ξέρω αν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να επενδύσει κάτι εκατομμύρια, κάτι πολλά εκατομμύρια. Φίλε, για να χρειάζεται και το έχουν καταλάβει αυτό. Γιατί πλέον το gaming πάει αλλού, πάει στη φάση του streaming και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι στο Netflix θα εξελιχθεί το gaming. Οπότε εκεί πέρα είναι όπως είναι τώρα που διαλέγεις. Θέλω Amazon Video ή θέλω Netflix. Και κοιτάς το original περιεχόμενο. Και μπορεί και να σκέφτονται ότι πλέον, παιδιά, έχει από το 13, ok, που βγήκε το Xbox One, μετά το S, μετά το X. Μπορεί να χάσαμε το τρένο για αυτήν τη γενιά, γιατί να παλέψουμε τώρα, αν του χρόνου αργιάζουμε να κάνουμε, ξέρεις, κάνουμε reset τη γενιά, ας πούμε. Ναι. Γιώργο Πρίτσκα. Ναι, δεν ξέρω. Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Είναι όντως σε μια περίεργη φάση η Microsoft, όπου αν δεν έχει δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια για να παρουσιάσει κάτι έτοιμο τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί να παρουσιάσει κάτι που αναπτύσσεται τώρα για το μέλλον, γιατί αυτά θέλουν και καιρό, ας πούμε, να αναπτυχθούν. Δεν ξέρω πότε ξύπνησαν, αν ξύπνησαν, και λόγω και του X δεν μπορούν να πάνε στην παρακάτω γενιά πιο νωρίς. Θα ήταν φοβερή ασέβεια, νομίζω, για αυτούς που επένδυσαν. Καλά, στο εννοείται, X. Εννοείται. Ένα χρόνο μετά, ας πούμε, να δείξεις επόμενη γενιά. The most powerful console ever και όλα αυτά. Δεν μπορείς τώρα σε ένα χρόνο να βγάλεις νέα κονσόλα. Δεν Όχι, γίνεται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Οπότε δεν ξέρω. Βρίσκονται σε μια περίεργη κατάσταση. Ναι, μεν το Xbox, το Division είναι πολύ βιώσιμο και επικερδές για την εταιρεία, αλλά έχει ημερομηνία λήξης αν δεν ανανεώνεις περιεχόμενο, αν δεν κάνεις νέους, αν δεν προσφέρεις πρωτότυπο περιεχόμενο. Δεν ξέρω, πρέπει κάτι να δείξουν. Πρέπει κάπως να πείσουν γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και ξέρεις τι, δεν γίνεται δουλειά με Sea of Thieves, Dead Rising 4 και τέτοια και State Όχι. of Decay 2. Θέλει γίγαντες. Γεια σου Snoopy, μας έλειψε σήμερα. Συμφωνεί και ο Snoopy. Συμφωνεί. Δεν γίνεται με τέτοια πραγματάκια. Πρέπει να πάμε σε μεγάλες ανακοινώσεις, σε μεγάλα παιχνίδια. Η Microsoft χρειάζεται το Last of Us της, το God of War της, το Zelda της κτλ. Πρέπει να τα επιστρατεύσει όπως και δίποτε για να προχωρήσει. Πρέπει να ενθουσιάσει. Αυτά τα χρειάζεται από τα στούντιος που τα κάνανε τόσο διάσημα. Γιατί... Αν δεν τα έχει. Διότι Halo από την Bungie, ξέχαστο. Gears από την Epic, ξέχαστο. Δηλαδή βλέπεις εργολαβίες πλέον. Ναι. Όσο να είναι λίγο υποτονικό, ξέρω. Για τις άλλες δύο. Nintendo δεν περιμένω να κάνει κανένα super show, διότι πλέον με τα direct της αυτή η ίδια, αυτή όποτε θέλει αποφασίζει. Μέσα στη χρονιά μοιράζει έτσι το... Είπε εξάλλου η Nintendo ότι θα ασχοληθεί μόνο με τα παιχνίδια που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2018 και για τα παιχνίδια τα υπόλοιπα κινητό θα έρθουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία πληροφορίες. Μάλιστα. Οπότε ξέρουμε, στην Nintendo θα δούμε τα φετινά παιχνίδια. Ναι. Sony. Ο Γιώργος είπε κάτι στο... όσο ετοιμάζαμε την εκπομπή. Θεωρώ ότι η Sony είναι η πιο safe από όλες, με την έννοια ότι και μόνο να δείξουν gameplay πλάνα από αυτά που βλέπουμε CGI τόσο καιρό. Ναι. Συμφωνεί ο Σνούπι πάλι. Ο Σνούπι συμφωνεί με όλα τα τελευταία. Ναι. Ναι, Σνούπι, αγόρι μου, ναι. Λοιπόν, είτε δείξει Death Stranding, είτε δείξει Last of Us 2, δεν ξέρω πώς δεν θα ενθουσιάσει αυτό το πράγμα. Μιλάω για gameplay τώρα, έτσι. Και Spider-Man θα δείξει. Και Spider-Man σίγουρα θα δώσει έμφαση, γιατί είναι κοντά η κυκλοφορία του. Οπότε, νομίζω ότι η Sony
Αυτά σύν τον κόσμο κινησίμα. Περίμενε, ξαναπες Sony. Ξαναπες Sony, μην πούς γαυγείς να λες Sony. Τώρα θα σου ανοίξω, περίμενε. Θέλει να βγει έξω τώρα. Θα το κόψουμε σε λίγο και θα το ανοίξω. Για να ολοκληρώσω, είναι και τον Ghost of Kimishima της Sucker Punch. Έχει πολύ πράγμα γενικά. Έχει. Συν τον Dream. Είναι το Dreams, μπράβο. Μπράβο, Snoopy. Το άλλο, το Concrete Genie. Ναι, το οποίο είναι πιο indie, πιο μικρό, αλλά και πάλι. Σίγουρα, δεν ξέρω πώς μπορεί η Sony να απογοητεύσει, αλήθεια. Αυτά εν ολίγης. Φυσικά, για τα της E3 από εδώ και στο εξής και μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα σας πρίξουμε λίγο. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, μιας και αυτό, καλός ή κακός, είναι το μεγαλύτερο gaming πανηγύρι. Πάμε στο επόμενο πέρα θέμα. Από αυτό, έλα. Συγγνώμη, πέρα από αυτό, αναγκαστικά θα ασχολούμαστε, γιατί προκαλεί και μια απίστευτη ηρεμία στη βιομηχανία. Πριν λίγο πριν την E3, οπότε δεν έχει και κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Ακριβώς, λοιπόν. Θα μιλάμε για E3. Πάμε στην επόμενη θεματολογία που είναι το Now Playing. Στο Now Playing λοιπόν, πριν ξεκινήσετε να μου λέτε για τα παιχνίδια που παίζετε, εάν παίζετε κάτι αυτόν τον καιρό, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εγώ. Διάβασα μερικά σχόλια. Την προηγούμενη εβδομάδα, στο προηγούμενο frame rate, είχα εκδηλώσει την δυσαρέσκειά μου για το Far Cry 5. Το ότι, ότι με έχει κουράσει και ότι γενικά δεν με ξετρελαίνει. Είδα κάτι σχόλια από κάτω, καλά ρε Σάκη, πλάκα μας κάνεις. Στο UH Play σε είδαμε ενθουσιασμένο και τώρα λες λόγια αρνητικά και μήπως τα παίρνεις από τη Ubisoft και τέτοιες λοιπές ideas. Καταρχάς, θα ξεκαθαρίσω το εξής. Γενικά, τα UH Play είναι αυτό που λέει και η λέξη. Play. Let's play. Παίζω, ασχολούμαι συνήθως με την αρχή ενός παιχνιδιού. Σας το δείχνω. Αν είναι γαμάτι, το λέω. Αν δεν είναι, δεν κάνω κριτική, δεν λέω πολλά πράγματα. Είναι απλά αυτό. Παίζω το παιχνίδι, το διασκεδάζω, το διασκεδάζετε κι εσείς και όλοι μαζί. Όταν όμως μιλάμε για παιχνίδια και θέλουμε να εκφέρουμε άποψη, τεκμηριωμένη με επιχειρήματα άποψη, τότε θα το κάνουμε είτε στα frame rate, είτε φυσικά στα reviews μας. Από εκεί και πέρα, το Far Cry 5 έχει μια πολύ εντυπωσιακή αρχή. Οι πρώτες 2 ώρες θα έλεγα, ναι βαριά 2 ώρες, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακές. Οπότε κάποιος που θα παίξει από το λεπτό 0 έως το λεπτό 100 του Far Cry, θα δει ένα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι. Ωστόσο, δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει σε ένα παιχνίδι αυτό, ούτε είναι κάποια ανακάλυψη, αποκάλυψη μάλλον, στα video games, ότι από ένα σημείο και μετά ενδεχομένως να αρχίζει να κουράζει ένα παιχνίδι. Αυτό συνέβη και στη δική μου περίπτωση. Οι πρώτες 2 ώρες ήταν εξαιρετικές. Όταν όμως ξεκίνησε ο βασικός κορμός, όταν άνοιξε ο κόσμος και μπήκες πλέον στη διαδικασία, τελείωσε το εισαγωγικό το μεγάλο και μπήκες στην κανονική δομή του παιχνιδιού, εκεί άρχισε να κουράζει. Το έχω πάθει και με άλλα παιχνίδια, όπως ήταν το Mafia 3 που είχε ένα εξαιρετικό πρώτο 60 λεπτό και μετά πάλι ξεκίνησε να κουράζει. Εγώ δεν το θεωρώ παράξενο να εντυπωσιάζομαι από ένα παιχνίδι στην αρχή και από ένα σημείο και μετά να αρχίζει να χαλάει και να κουράζει. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο εσείς δεν μπορέσατε να το καταλάβετε και να το πιάσετε αυτό. Και απευθείας το γυρίσατε χορηγίες, λεφτά, αυτά, τα πήρε, sponsor και τα λοιπά που εντάξει και okay, είναι κλισέ και καραμέλες. Όχι παιδιά, να ξεχωρίζετε λιγάκι τις καταστάσεις και το πώς αυτές αποτυπώνονται μέσα από βίντεο μας και μέσα από εκπομπές και τα λοιπά. Πάμε τώρα Πάμε τώρα στο Now Playing. Εγώ συνεχίζω παίζω το Far Cry 5. Η άποψή μου δυστυχώς δεν έχει αλλάξει. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κουραστικό. Αγχωτικά χύμα. Πολύ αγχωτικά χύμα. Η δομή του δεν μου αρέσει καθόλου. Επαναλαμβάνονται οι main αποστολές. Ναι, ευτυχώς είναι διασκεδαστικό παρέα με το στρατούλι που το παίζουμε σε co-op. Έχει κάποια έτσι ενδιαφέροντα σημεία, έχει ωραίο shooting, το setting του ξαναλέω είναι το selling point για εμένα, αλλά δεν μπορώ να το ευχαριστηθώ.
Δυστυχώς δεν, με έχει κουράσει. Σκέφτομαι να το σταματήσω, αλλά μάλλον δεν θα το κάνω, γιατί θέλω να κάνω και το χατήρι στο στρατούλι να το παίξουμε όλο μαζί. Αλλά δεν, για εμένα δεν. Αυτό το πράγμα με κούρασε. Και επίσης νιώθω, επειδή έχω αφιερώσει πολλές ώρες το Ghost Recon Wildlands παιχνίδι της Ubisoft, σε ίδιο ακριβώς στυλ, με territories, boss, κάθε territory, ένα δέντρο από κακούς μέχρι να φτάσει στον main κακό, νιώθω ότι το παιχνίδι αυτό το έχω ξαναπαίξει. Επειδή έχω παίξει το Ghost Recon Wildlands, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Οπότε δεν ξέρω, θα το τελειώσω και μετά ίσως εκφέρω έτσι πιο αναλυτική άποψη. Για την ώρα κουράζομαι πάρα πολύ με το Far Cry 5. Εσείς, παιδιά, Nike, πες μας εσύ τα νέα σου. Εσύ έχεις, σε βλέπω όλη την ώρα, κάνεις share από τρόφιση και τα λοιπά. Τι γίνεται, πού είσαι, όχι, πες μας, μίλα μας. Εγώ ολοκλήρωσα χθες το God of War. Mm-hmm. Εντάξει, έπος. Την πλατίνα σου εννοείς. Εντάξει, επήρθε και η πλατίνα, γιατί είναι πολύ streamlined η πλατίνα. Δηλαδή απλά να ασχοληθείς με όλα, έρχεται και η πλατίνα. Mm-hmm. Είναι, ξέρεις, από τις πιο όχι εύκολες, οικοδομητικές, πώς να το πω, πλατίνες. Αλλά ήταν ο τρόπος, το περιεχόμενο όπως είναι δομημένο, αυτό το backtracking, το Metroidvania, οι μάχες, οι αναβαθμίσεις, η εξερεύνηση, το loot, η ιστορία, το pacing, όλων, τα γραφικά, τα set pieces. Το απόλυτο video game. Είναι το απόλυτο video game. Ήτανε το απόλυτο video game. Και ειδικά σε αυτήν την θεματολογία, ας πούμε, ήταν ιδανικό. Πολύ, πολύ απολαυστικό και κρίμα που δεν έχει, ξέρω εγώ, κάποιο New Game Plus ή κάτι κάπως. Θα το ήθελα να σου πω ένα αλήθεια κι εγώ. Ναι. Θα ήθελα ένα New Game Plus να συνεχίσω με τον, αλλά σεναριακά δεν κολλάνε. Όχι, ναι. Σεναριακά δεν παίρνει New Game Plus, ναι. Ναι, και εντάξει, το ολοκλήρωσα χθες και επειδή σήμερα κυκλοφορεί το Warmind, το δεύτερο expansion του Destiny 2, που εντάξει, θα ασχοληθούμε με την ομάδα εκεί. Έχει περιεχόμενο για 1-2 εβδομάδες, όπως παίξαμε και το Curse of Osiris, αφού έχουμε το Season Pass. Λέω μέχρι να βγει αυτό, μέχρι να κατέβει το update, να ξεκινήσω το The Walking Dead, το A New Frontier. Δηλαδή το Season 3. Season 3. Ναι. Πολύ ωραίο, στα επίπεδα του 1 και 2. Γιώργο Πρίτσκα. Εγώ God of War συνεχίζω και εγώ δεν το έχω τελειώσει. Έχω παίξει γύρω στις 10-15 ώρες. Εντάξει, δεν θέλω. Για να μην λέω κάθε φορά, επειδή μάλλον το παίζω για και το καιρό με το ρυθμό. Θα σας πω όταν το ολοκληρώσω, λοιπόν. Σ' αρέσει το παιχνίδι. Μου αρέσει πολύ, μου αρέσει πολύ. Μάλιστα. Θεμάκο. Εμένα μου πήρε πάνω από 50 ώρες όλο ναι. Το ταξίδι. Ναι, είναι σίγουρα πάνω από 40 ώρες αν θες να ασχοληθείς με τα πάντα. Δεν το συζητάμε, εννοείται αυτό. Μάντεψε τι παίζω και εγώ, ρε φίλε. Και εσύ God of War παίζεις, σας έχει πιάσει. Αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα τελευταία. Θα έχει κυριαρχήσει. God of War. Τι, νομίζω τα σχόλια που έχουμε κάνει και στα. Και όλα όσα είπατε ήδη είναι το υπερκαλύπτω αυτό που θα πω εγώ. Είναι έπος το παιχνίδι, εντάξει. Είναι ο ορισμός του έπος. Ναι. Βλέπεις εκεί το Kratos να μοιράζει πόνο απλόχερα. Είναι. Η Santa Monica βασικά. Το στούντιο μοιράζει πόνο. Και την καλή. Τα πάντα. Το σε όλες τις ψυχές. Τα σκηνικά, το gameplay, η ιστορία, το μονοκάμερο. Το μονοκάμερο, εντάξει, επικό. Όλα. Έχουν στήσει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό και πραγματικά video game που μέσα στην open worldilla παίρνεις μία δόση, πώς το πω. Δυνατή, ναι. Τώρα, πριν κλείσουμε το θέμα, μόνο να πούμε έτσι δύο λόγια για τις κυκλοφορίες του μήνα. Νομίζω ότι η πολύ μεγάλη κυκλοφορία του μήνα είναι το Detroit για το PlayStation 4, το οποίο έρχεται θέμης της... Έρχεται στις 25, αν θυμάμαι καλά. Θα σου πω σε λίγα δευτερόλεπτα. Έρχεται στις 25 την ίδια μέρα που βγαίνει και το Dark Souls Remastered. Μάλιστα. Οπότε σχεδόν ένα Μάιο άδειο μέχρι το τέλος του. Είναι το State of Decay 2, είναι το Donkey Kong που κυκλοφόρησε. Είχαμε τα λάμπο μέχρι να τα στήσουμε.
Έχω στα χέρια μου και το Robot Kit, να ενημερώσω. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμα. Ναι, θα... Πόση ώρα λέει ότι θα πάρει αυτό? Α, δεν ξέρω. Δεν είδα τίποτα, απλά κάποια στιγμή πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ και με αυτό. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον σαν κοτσεπτάκι. Τα οποία Λάμπο, κανείς δεν περίμενε. Πραγματικά κανείς δεν περίμενε να εντυπωσιαστεί. Αλλά εντυπωσίασαν ακόμα και τους πιο έτσι δύσπιστους. Είναι για μένα εξαιρετική ιδέα, η οποία έχει μέλλον εάν και εφόσον επενδύσει σωστά η Nintendo πάνω σε αυτά, που δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην επενδύσει σωστά. Είτε όπως έγραψε και ο Γιώργος σε ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον post που έκανε στο Facebook, είτε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, ναι, για εκπαιδευτικούς λόγους, είτε για τους λόγους τους οποίους τους απολαμβάνει και ένας μεγάλος. Ναι, νομίζω μπορεί να πλασαριστεί στην ίδια κατηγορία που είναι και τα Lego, όπως πάντα ξέρεις, κατασκευαστικού παιχνιδιού, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι. Εξαιρετική ιδέα, εξαιρετική υλοποίηση, διασκεδαστικότατο. Ο Nike ασχολήθηκε με το, πώς λέγεται το πακέτο, πες το. Variety Kit. Για το Snoopy είναι τα λάμπο. Να σου τα κάνει σε δευτερόλεπτα λαμπόγιαλο. το Variety Kit. Λογοπαίγνιο. Ναι, εντάξει, το κατέχουμε αυτό. Ναι, είναι αλήθεια. Το Variety Kit ασχολήθηκες. Είδες ότι ακόμα και η διαδικασία να τα κατασκευάσεις είναι ούλτρα διασκεδαστικό, ναι, ρε φίλε. Δεν τα έχω φτιάξει όλα. Αλλά ναι, όταν θα θα στεναχωρηθώ. Μετά, γιατί θα πρέπει να πάρω το Robo Kit και μετά. Ναι. Κοίταξε, ακόμα και έτσι να το σκεφτείς, ότι ασχολείσαι περίπου 2 ώρες για την κάθε κατασκευή, θες περίπου 10 ώρες. Ένα παιχνίδι. Ναι, ένα παιχνίδι. Πληρώνεις ένα παιχνίδι. Μόνο και μόνο για να κάτσεις να το φτιάξεις και να το. Πόσο μάλλον να κάτσεις και λίγο να ασχοληθείς με τα mini games. Εκεί στα λάμπο, ένας μεγάλος δεν απολαμβάνει την ίδια. Την ίδια ικανοποίηση του παίζω αρμόνιο, αλλά απολαμβάνεις το ότι πώς γίνεται όλο αυτό που καθόμουν τόση ώρα να συνεργαστεί με την τεχνολογία του Switch για να παράγει αυτό το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν απολαμβάνεις αρμόνιο στο πιανάκι εκείνο. Όχι, δεν απολαμβάνεις παίξιμο, ρε παιδί μου, κοίταξε τι ωραία παίζω με το αρμόνιο, αλλά είναι η όλη κατασκευή και όλο αυτό που έχεις χτίσει. Πόσο μάλλον για ένα πιτσιρίκι, έτσι. Μάλιστα, άλλες κυκλοφορίες του μήνα δεν είναι το Vampire, πώς θέλεις. Αυτό είναι τον Ιούνιο, νομίζω. Αυτό είναι τον Ιούνιο, επίσης περιμένουμε. Έχουμε το Pillars of Eternity 2, έχουμε το Britannia, το Total War, αυτό, το Agony από χώρο. Γι' αυτό θα έχουμε αναλυτικό review από τον Δημήτρη τον Γκέρδη, τον Λάλη, ο οποίος είναι καμένος με τα Total War και περιμένω πώς και πώς. Πάνω κάτω αυτά. Το Hyrule Warriors που έρχεται στο Switch. Φτωχές οι κυκλοφορίες γενικά, πέρα από κανένα δύο εξαιρέσεις, αλλά όπως είπε και ο Γιώργος, πριν την E3 είναι λίγο τα πράγματα κάπως. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι ταινίες. Λοιπόν, πρωτού πάμε στη συζήτηση για ταινίες, αν είδαμε κάτι, να πούμε λίγο για τις κυκλοφορίες της εβδομάδας. Βγαίνουν αρκετές ταινίες αυτή τη εβδομάδα. Εγώ ξεχωρίζω δύο. Το ένα λέγεται Chappaquiddick, έχει να κάνει με ένα biopic του Kennedy. Δεν ξέρω αν ασχολείται με μια συγκεκριμένη, νομίζω, ναι, μια συγκεκριμένη εποχή στη ζωή του Kennedy. Καλές κριτικές έχει πάρει. Άμα σας αρέσουν αυτού του είδους ταινίες, ρίξατε μια ματιά. Mm-hmm. Επίσης, κυκλοφορεί το Beirut, το οποίο ήταν κάτι σαν πολιτικό thriller, από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να είναι και αυτό συμπαθητικό, πρέπει να βλέπετε. Mm-hmm. Τώρα. Βγαίνει και το Train to Busan, το οποίο... Είναι ταινία του 2016. Στην Ελλάδα. Μπράβο, ναι, είναι μια κορεάτικη, αν δεν κάνω λάθος, ταινία, την οποία εγώ την έχω δει εδώ και πολύ καιρό, φαντάζομαι και εσείς. Κι εγώ. Είναι πολύ καλή ζόμπι ταινία. Από τις πολύ καλές, Γιώργο. Ναι. Οπότε αξίζει, άμα θέλετε, και διασκεδαστική και με αρκετά καλό σενάριο. Κατά ευχαριστίαση γενικά. Πολύ γεμάτη ταινία. Ναι. Αυτά από κυκλοφορίες. Τώρα, πολλοί μου ζήτησαν να
δημοσιοποιήσω τη λίστα για το, ναι, για το Infinity War. Όχι, ασχολήθηκα λίγο. Ναι, ασχολήθηκα λίγο, άμα θέλετε. Άμα θέλει να την πω. Θέλει να την πω. Δηλαδή, ποιες ταινίες πρέπει να δει κάποιος για να ενταχθεί στο σύμπαν της Marvel κτλ. Όχι, το σκέφτηκα εγώ ποιες ταινίες πρέπει να έχεις δει για να φτάσεις στο Infinity War. Ή τέλος πάντων, ναι, να κατανοήσεις επαρκώς το Infinity War, ας πούμε. Για πάμε. Εννοείται ότι το ιδανικό θα ήταν να τις δεις όλες, έτσι. Φυσικά και σε κάθε ταινία υπάρχουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες που συνήθως έχει κάποιο payoff στο Infinity War, αλλά εμένα με ενδιαφέρει κυρίως στη λίστα μου να ξέρεις τη σχέση μεταξύ των χαρακτήρων, γιατί νομίζω εκείνη το ζουμί και στο Infinity War. Λοιπόν, από την πρώτη φάση θεωρώ αναγκαστικά Iron Man φυσικά, θεωρώ Thor, το πρώτο Captain America και φυσικά το Avengers. Δηλαδή αφήνω απ' έξω το Incredible Hulk, αυτό βασικά, το Incredible Hulk, και το Iron Man 2 αφήνω απ' έξω. Θα συμφωνήσω για το Hulk. Για το Iron Man 2 δεν ξέρω, αλλά το Hulk θεωρώ ότι εντάξει, και να μην το δεις δεν χάνεις κάτι. Ναι, με την έννοια ότι και στο έτσι λέω, στο Avengers εισάγεται στην ουσία πάλι ο Hulk, τον παίζει κι άλλος ηθοποιός. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι ούτε το Iron Man 2 συνεισφέρει πάρα πολύ σε θέμα χαρακτήρων του Stark. Οπότε από την πρώτη φάση αυτές. Ωραία. Οπωσδήποτε Captain America, οπωσδήποτε δυστυχώς Thor. δεύτερη φάση. Όχι, θεωρώ ότι το Iron Man 3 πρέπει να μπει. Iron Man 3, Thor δυστυχώς πάλι πρέπει να μπει, παρόλο που είναι κατά τη γνώμη μου από τις πιο αδύναμες ταινίες του MCU, δηλαδή θα πρέπει να κάνετε λίγο αγκαρία στο Thor το 2 για να το δείτε, αλλά έχει πολύ σημαντικά πράγματα μέσα. Το Winter Soldier οπωσδήποτε, γιατί είναι και καλή ταινία. Guardians of the Galaxy, ναι. Avengers, ναι. Το Age of Ultron. Και Ant-Man, όχι. Για το Infinity War τουλάχιστον δεν είναι ακόμα απαραίτητο. Ίσως για το επόμενο Avengers του χρόνου να είναι απαραίτητο, αλλά προς το παρόν δεν χρειάζεται. Λοιπόν, Phase 3, Civil War, ναι. Doctor Strange, οπωσδήποτε. Guardians of the Galaxy 2, ναι. Ισχύει. Έχει πολύ σημαντικές εξελίξεις σε σημαντικούς χαρακτήρες για το Infinity War. Πρέπει να γνωρίζει τη δυναμική τους. Homecoming, οπωσδήποτε, για τη σχέση του Stark με τον Spider-Man, το Iron Man. Το Ragnarok, ναι, γιατί είναι το άμεσο prequel του Infinity War. Δηλαδή, μετά το τέλος του Ragnarok, ξεκινάει καπάκι το Infinity War. Και το Black Panther δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στο Infinity War, πέρα από το να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά είναι ταινιάρα. Αλλά είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του MCU, οπότε δείτε. Την οποία είδα εχθές. Για πες. Την είδα εχθές. Εγώ έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, δεν είμαι των υπερηρώων και τα λοιπά. Έχω δει ελάχιστα πράγματα και γι' αυτό και ζήτησα. Θέλω να ενταχθώ σιγά σιγά έτσι να βλέπω κάποιες ταινίες. Έχω δει κάποιες, αλλά το Black Panther είναι μία από τις καλύτερες που έχω δει και αφορούν ταινίες που αφορούν υπερήρωες. Μου άρεσε πάρα πολύ το setting του, ο τρόπος που προσέγγισαν όλο αυτό με την Αφρικανική την πόλη και τα λοιπά. Μου άρεσε το ότι ήταν σοβαρό, δεν είχε πολύ έτσι χιούμορ που λίγο εγώ δεν γουστάρω σε μεγάλες blockbuster ταινίες. Γενικά τη θεωρώ μια εξαιρετική ταινία, μια εξαιρετική blockbuster ταινία, δηλαδή το καταευχαριστήθηκα, μουσικάρα ατελείωτη, μου άρεσαν και τα μηνύματα που περνάει, τα κοινωνικά μηνύματα που περνάει, ειδικά σε αυτήν την Αμερική τώρα. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και την ευχαριστήθηκα ως αυτόνομη ταινία, έτσι, όχι. Ναι, μα αυτό είναι. Στην ουσία αυτό είναι. Και για να επεκτείνω και το συλλογισμό από το προηγούμενο, που έλεγα ότι επειδή κάθε ταινία έχει ένα πολύ βασικό στόχο και σε αυτόν τον πετυχαίνουν πάντα, το Black Panther ως η πρώτη ταινία με μαύρο, καθαρά μαύρο σούπερ ήρωα, ήταν υπερεπιτυχημένο. Δηλαδή ήταν μια αυθεντικά μαύρη ταινία. Ναι. Πήραμε.
πήραμε και αντικαταστήσαμε απλά τον λευκό πρωταγωνιστή μας με ένα μαύρο και κάναμε μια ταινία. Όχι, όχι, όχι. Έχει βαθιά τις ρίζες. Βαλάει όλη τη φιλοσοφία της αφρικανικής κουλτούρας, των μαύρων κτλ. Τους προβληματισμούς της, μπράβο, τους προβληματισμούς, τις ευαισθησίες της, όλοι. Φανταστικό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Φανταστικό το Black Panther. Αυτά δυστυχώς δεν έχω δει κάποια καινούργια ταινία να σχολιάσουμε λόγω God of War και διάφορων άλλων. Θα έχω δει όμως την επόμενη φορά να συζητήσουμε. Κάποιος... Αυτά, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Εγώ είδα μετά, έκανα στα animation την αμαρτία μου που δεν είχα δει το The Lion King, το έλυσα. Για σου πες μου, έβαλα εκείνο του The Lion King. Περίμενε, περίμενε. Όχι μόνος μου, είχα παρέα, εντάξει. Εντάξει, εννοείται ότι έχεις παρέα. Αλλά ρε φίλε, αλήθεια τώρα έκατσες να δεις live. Ναι ρε φίλε. Χακούνα ματάτα ρε. Να σου πω την αμαρτία μου. Δεν μου αρέσει το Lion King, δεν μου αρέσει, δεν ξέρω. Ούτε εσύ του αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Άκου να, ούτε εσύ του αρέσει. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κοίταξε, το Lion King μου αρέσει πολύ, γιατί το θυμάμαι όταν το είδα τότε. Έκατσα πρόσφατα, το είδα με τη Ραφαέλα. Και ναι, δεν είναι, ξέρω εγώ, κάτι σούπερ. Ήταν ωραίο, έχω το soundtrack του, ρε. Εντάξει, είναι επικό. Έχει πάει και Όσκαρ, νομίζω Hans Zimmer το. Και το παιχνίδι. Το παιχνίδι στο Super Nintendo ήταν πολύ ωραίο. Και το παιχνίδι ήταν πολύ καλό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Οι σκηνές με τον Τιμό και τον Πούμπα είναι οι καλύτερες για μένα. Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε και στην ερώτηση της εβδομάδας. Ερωτήσεις, οι περισσότεροι μας λέγατε να σας δώσουμε τη λίστα του Πρίτσκα. Ορίστε η λίστα του Πρίτσκα. Αυτή θα είναι σαν τη λίστα Lagarde, σαν τη λίστα του Σίτλερ. Θα είναι τέτοιου είδους λίστα στα... από εδώ και στο εξής, στα ίντερνετς. Φίλε, ήθελα να το σχολιάσω κι εγώ αυτό, ότι εντάξει, είναι η λίστα του Προέδρου. Τέλος πάντων, η ερώτηση της εβδομάδας είναι: ποιες θεωρείτε ότι είναι οι καλύτερες τριλογίες σε παιχνίδια? Και η ερώτηση έρχεται από το φίλο Γιάννη Γκόφλι. Γκόλφι. Γκόλφις. Μάλιστα. Επειδή σίγουρα θα πούμε τα ίδια. αυτό ήταν. Τριλογία... Ήταν πολύ κακό το σχόλιο, Νάικ. Ήταν πάρα πολύ κακό. Είσαι πολύ κακός. Θα το προσπεράσω όμως. Θα πετάξω ένα και συνεχίζετε εσείς. Θεωρώ την καλύτερη τριλογία στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών, το Mass Effect. Που είναι ολοκληρωμένη. Με αρχή, μέση, τέλος, με πολύ ενδιαφέροντα και τα τρία παιχνίδια. Δεν υπήρχε κάποιο που ήταν λίγο, προφανώς υπήρχαν κάποια που ήταν λίγο πιο αδύναμα από τα άλλα, αλλά και τα τρία ήταν πολύ ψηλά ο πύχης, και στα τρία. Δεν είχε ένα πολύ αδύναμο κρίκο, ρε παιδί μου, η τριλογία. Και τριλογία που συνέχιζε πολύ σωστά, δηλαδή ξεκίνησε, πήγαμε στο 2, φτάσαμε στο 3 να δούμε την κατάληξη. Για μένα τέλεια τριλογία. Αυτό που έγινε με τα Mass Effect δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή όλη η τριλογία συλλήφθηκε ταυτόχρονα ως θα ήταν τριλογία δηλαδή. Μετέφερε στα save σου. Το ξέραμε ότι θα είναι τριλογία. Δηλαδή ήταν ένα υπερφιλόδοξο project τριών παιχνιδιών. Το οποίο εκείνη η BioWare κατάφερε και το έφερε εις πέρας πάρα πολύ καλά. Αυτό που λες με τα save σου, όντως τώρα το ξέχασα, από εκεί φανερώνεται το πόσο σημαντικό ήταν να έχεις ασχοληθεί με τα προηγούμενα. Όχι, μετέφερες ήταν, τα save σου και μετέφερες, για να καταλαβαίνουν και τα παιδιά, μετέφερες τις επιλογές που έκανες στο πρώτο παιχνίδι, σε επηρέαζαν στα επόμενα, έτσι. Ναι, και ήταν, όλα ήταν άμεση συνέχεια. Μα από την αρχή ανακοίνωσαν, θα βγάλουν μια τριλογία, ειδού το ήδη ό,τι συμβαίνει στο πρώτο θα επηρεάζει και τα υπόλοιπα. Ήταν δηλαδή πολύ μεγάλο project και πολύ φιλόδοξο για την εποχή του και δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Όχι. Δηλαδή όχι. Να δεσμευτείς για τριλογία από την αρχή. Τότε θυμάμαι η Microsoft, το είχε κάνει συμφωνία με τη Microsoft και το διαφήμιζε στις εκθέσεις κτλ. Δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, όχι. Το επόμενο που είναι αντίστοιχο όσον αφορά τη συνοχή στην ιστορία του και στην ποιότητα των παιχνιδιών είναι το Witcher που λέγαμε και πριν. Έτσι. Που έχει πολύ καλή τριλογία. Μετά δεν ξέρω. Τι, για πείτε οι υπόλοιποι. Για ως μένα... τριλογία τι εννοούμε? Ως τριλογία. Ως τριλογία εννοούμε. Κοίταξε, γράφει 1, 2, 3.
Κοίταξε, ως τριλογία εννοούμε ότι, ότι υπάρχει... Τα 3 Bioshock. Είναι τριλογία, ναι. Α. Είναι okay. Τριλογία. Τριλογία μέχρι να τελειώσει το Infinite. Μέχρι, δηλαδή... τότε, μέχρι τότε δεν είναι τριλογία. Πρέπει να έχει τελειώσει δηλαδή, το... Αν βγήκε 4 και 5 δεν δικαιούμαστε να εντάξει, το πούμε. Εντάξει, εννοείται. Απλά όχι, τώρα όχι. Μιλάμε ότι έχουν ολοκληρωθεί σαν, σαν ιστορίες. Ναι. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω. Τα Halo, ναι. Τα Halo δεν είναι τριλογία. Ναι, τα όχι, Halo δεν είναι. Εγώ αυτό θα έλεγα τώρα. Γιατί δεν είναι η αρχική Halo τριλογία της Bungie. Μέχρι μπράβο, εκεί που... ναι. Ναι, γιατί ή... μετά το 4 λίγο το χάλασε και με τη λογική ότι το συνέχισε την τριλογία ακριβώς ναι. Από εκεί που το άφησε. Ναι, το χάλασε, ισχύει, αλλά το κλείνε πολύ καλά το 3, ας πούμε. Αν παίξεις τα πρώτα 3 Metal Gear Solid, μια χαρά τριλογία. Δηλαδή, σκέψου πόσα βιώνεις μέσα σε όχι, 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 όχι. Δεν ορίζεται έτσι. Με τη λογική άντε, ότι το 4, Χέλ, το ναι, 4 ναι, ολοκληρώνει ναι. Την ιστορία των Metal Gear. Καταλαβαίνεις. Metroid Prime. Ναι, τα Metroid αυτό το λέγαμε και πριν. Τα Metroid είναι ολοκληρωμένη τριλογία μέχρι να δούμε το 4, βέβαια. Ναι. Τίποτα άλλο. Τα τρία Donkey Kong Country στο SNES. Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο. Και ελπίζουμε και τα Bayonetta να είναι καλή τριλογία. Αχα, ναι. Θέμη, έχουμε κάτι άλλο από τριλογίες τώρα και δεν μου έρχεται εμένα. Αυτά νομίζω. Από... Γιατί λέμε Payne. Και καλύτερες. Max Payne, βέβαια. Α, ναι, Max και Max Payne. Payne. Τέλειο. Να μας γράψουν και τα παιδιά σας σχόλια αυτά που ξεχνάμε. Να δούμε άλλες τριλογίες που ξεχνάμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, Gears of War. Ξέρω εγώ. Οι καλύτερες τριλογίες είναι της Valve όμως, με διαφορά. Black Ops. Η Portal τριλογία, Half-Life τριλογία, τα Left 4 Dead. Α! Είναι η εταιρεία της τριλογίας. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Dark Souls. Σωστό. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Η ιστορία όντως ολοκληρώνεται. Όντως. Ναι, πολύ, πολύ καλό, καλή παρατήρηση. Και τα πιο υπόλοιπα... χαρακτηριστικά είναι βέβαια Witcher και Mass Effect, έτσι. Νομίζω πως ναι, εντάξει. Το Mass Effect ειδικά είναι ο ορισμός της τριλογίας. Και δεδομένου ότι κυκλοφόρησε και τέταρτο παιχνίδι του Ανδρομέδα, που είναι σαν να μην κυκλοφόρησε ποτέ και όλοι το ξεχνάμε. Ναι, οπότε, οπότε παραμένει τριλογία, ναι. Τέλειο. Κοίταξε, ξέρεις κάτι, ως τριλογία μπορείς να θεωρήσεις και τα πρώτα τρία Resident Evil, ως ύφος. Ναι. Όπως τριλογία μπορείς να θεωρήσεις και το 4-5-6 μετά. Οκ, okay, ναι. Με την έννοια του gameplay. Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα, κατάλαβα τι λες, ναι. Οκ, okay, ναι. Είπαμε, βοηθήστε κάτω στα σχόλια και φυσικά μην ξεχνάτε να αφήνετε τις ερωτήσεις σας για να απαντηθούν στα επόμενα frame rate. Αφήστε ερωτήσεις σχετικά με τη βιομηχανία των παιχνιδιών. Βοηθάει πάρα πολύ αυτήν εδώ την ενότητα που θέλουμε η ενότητα αυτή να ανήκει σε εσάς, να απαντάμε δηλαδή δικές σας ερωτήσεις. Αυτά. Ευχαριστώ τα παιδιά που μου κάνανε παρέα σε ακόμη ένα frame rate. Ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε μέχρι αυτή τη στιγμή. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.